είναι από το βιβλίο Ιερεμίας ο Προφήτης, πρώτο κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Σελίδα λοιπόν 670, είναι από το βιβλίο του Ιερεμία, πρώτο κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Οι λόγοι του Ιερεμίου, ιού του Χελκίου, εκ των ιερέων των ενανανόθ εν τη γη Βενιαμίν, προς τον οποίον έγινε λόγος Κυρίου εν τες ημέρες του Ιωσίου, ιού του Αμών βασιλέως Ιουδά, κατά το 13ο έτος βασιλείας αυτού. Έγινε και εν τες ημέρες του Ιωακήμ, ιού του Ιωσίου βασιλέως Ιούδα, μέχρι το τέλος του 11ου έτους του Σεδεκίου, ιού του Ιωσίου βασιλέως Ιούδα, μέχρι τις εχμαλωσίες Ιερουσαλήμ, κατά τον 5ο μήνα. Και λόγος Κυρίου έγινε προς εμέ λέγον, πριν σε μορφώσω εν την κοιλία σε εγνώρισα, και πριν εξέλθεις εκ της μήτρας σε υγείασα, προφήτην εις τα έθνη σε κατέστησα. Κι εγώ είπα, ο Κύριε Θεέ, ιδού δεν εξεύρω να λαλήσω, διότι είμαι παιδίον. Ο δε Κύριος είπε προς εμέ, μη λέγε είμαι παιδίον, διότι θέλεις υπάγει προς πάντας, προς τους οποίους θέλω σε εξαποστείλει, και πάντα όσα σε προστάξω θέλεις υπεί. Μη φοβηθείς από προσώπου αυτών, διότι εγώ είμαι με τα σούδια να σε ελευθερώνω, λέει ο Κύριος. Και εξέτεινε ο Κύριος την χείραν αυτού και ήγγισε το στόμα μου. Και είπε Κύριος προς εμέ, ιδού έθεσα τους λόγους μου εν το στόματί σου. Ιδέ σε κατέστησα σήμερα επί τα έθνη και επί τας βασιλείας, δια να εκριζώνεις και να καταστρέπτεις, κατασκάπτεις και να καταστρέφεις και να κατεδαφίζεις, να οικοδομείς και να καταφυτεύεις. Λόγος Κυρίου έγινε έτι προς εμέ λέγον, τι βλέπεις η Ιερεμία? Και είπα, βλέπω βακτηρία να αμυγδαλίνην. Και είπε Κύριος προς εμέ, καλώς είδες, διότι εγώ θέλω ταχύνη να εκπληρώσω τον λόγον μου. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ εκ Δευτέρου λέγον, τι βλέπεις εσύ? Και είπα, βλέπω λέβητα αναβράζοντα και το πρόσωπο αυτού είναι προς βοράν. Και είπε Κύριος προς εμέ, από βορρά θέλει εκχυθεί το κακόν επί πάντα στους κατοίκους της γης. Διότι ιδού εγώ θέλω καλέσει πάσας τας οικογενείας των βασιλείων του βορρά, λέγει Κύριος. Και θέλω συνελθεί και θέλω συνθέσει έκαστος τον θρόνο αυτού εν τη εισόδο των πυλών της Ιερουσαλήμ. Και επί πάντα τα τείχη αυτής κύκλο και επί πάσα στας πόλεις του Ιούδα. Και θέλω προφέρει τας κρίσεις μου εναντίον μου αυτών περί πάσης της κακίας αυτών, διότι με εγκατέλειπον και θυμίασαν εις θεούς αλλοτρίους και προσεκίνησαν τα έργα των χειρών αυτών. Σύ λοιπόν περίζωσον την οσφή σου και σηκώθητη και είπε προς αυτούς πάντα όσα εγώ σε προστάξω. Μη φοβηθείς από προσώπου αυτών, μήποτε τάχα σε αφήσω να πέσεις αμηχανία έμπροσθεν αυτών, διότι ιδού εγώ σε έθεσα σήμερον ως πόλινο χειράν και ως στήλην σιδηράν και ως τύχη χάλκινα εναντίον πάσης της γης, εναντίον των βασιλέων του Ιούδα, εναντίον των αρχόντων αυτού, εναντίον των ιερέων αυτού και εναντίον του λαού της γης, και θέλουν σε πολεμήσει αλλά δεν θέλουν συνυπηρισχύσει εναντίον σου, διότι εγώ είμαι με τα σούδια να σε ελευθερώνω, λέγει Κύριος. Αμήν. Βασιλιάς είναι ο Ιωσίας. Πραγματικά ένας βασιλιάς που έπρατε σε όλη του τη ζωή το αγαθόν ενώπιον του Κυρίου. 8 ετών βασίλευσε και στο 6ο έτος βασιλείας του, δηλαδή 16 ετών, άρχισε να ζητάει, να εξητάει τον Θεόν του πατρός του Δαβίδ, του πατρός αυτού, και άρχισε να βρίσκει χάρη ενώπιον του Θεού. Στα 13 του χρόνια, στο 10ο χρόνο της βασιλείας του, δηλαδή στα 18 του χρόνια, 12 και 8, 20, 20 του χρόνια, άρχισε να καθαρίζει τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ. Δηλαδή αυτά που έγραφε ο Λόγος του Θεού άρχισε να τα εκτελεί. Η ζωή του ήταν πρώτα εξήτησης και μετά υπακοή και το έργο του Θεού. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο Ιωσίας, ο οποίος βασίλευσε και 31 χρόνια, έκαμε και Πάσχα, το οποίο δεν είχε γίνει για πολύ καιρό στον Ισραήλ, δηλαδή πριν ακόμη από τους Κρητές. Όλα πήγαιναν καλά, ο λαός του Θεού ήταν σε υπακοή, σε ευλογία, ήταν στην παρουσία του Θεού, στη δόξα του Θεού. Ο Θεός όμως
δεν βλέπει το σήμερα, και αυτό είναι, αδερφοί, κάτι που είναι και μήνυμα αιώνιο, αλλά και πολύ σημαντικό. Δεν βλέπει το σήμερα, ούτε το αύριο. Βλέπει το μέλλον του ανθρώπου, το μέλλον της οικογένειας του ανθρώπου, βλέπει το μέλλον του λαού του Θεού, της Εκκλησίας του Θεού. Και ενεργεί όχι με βάση το παρόν, με βάση το μέλλον. Γι' αυτό πολλές φορές το έργο του Θεού μας φαίνεται ακατανόητο. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός συνήθιζε να λέγει στους μαθητάς, σας λέγω τώρα τι θα γίνει, για να πιστέψετε ότι θα γίνει ότι εγώ το έκαμα. Στη ζωή μας λοιπόν το έργο του Θεού μοιάζει πολλές φορές ακατανόητο. Και πράγματι ο Θεός επισκέπτεται εκείνον τον οποίον εξέλεξε, ένα νεαρό παιδί 15 με 20 χρονών, τον επισκέφθηκε ενώ ήταν βασιλιάς ο Ιωσίας και είχε αρχίσει να καθαρίζει το λαό και το μέλλον φαινόταν ότι θα είναι πάρα πολύ καλό στην παρουσία του Θεού, αφού ήδη ο βασιλιάς ξεκίνησε μια αναζωπήρωση, θα λέγαμε, του Λόγου του Θεού στον λαό Ισραήλ. Επισκέφθηκε ο Θεός τον Ιερεμία και του είπε διαφορετικά πράγματα. Αλλά δεν είναι μόνο ότι του είπε διαφορετικά πράγματα από αυτά που έβλεπαν όλοι και ο Ιερεμίας, αλλά του είπε και το έργο που προτίθεται ο Θεός να κάνει. Πριν συνεχίσω να το πω μια φορά ακόμη, αδερφοί, είναι πολύ καλό ότι ο Θεός βλέπει το μέλλον και εργάζεται στη ζωή μας βλέποντας το μέλλον μας. Αλλά πιο καλό είναι, πολύ περισσότερο καλό είναι, να βλέπουμε τις ενέργειες του Θεού με τα μάτια του Θεού και εμείς βλέποντας το μέλλον μας, το μέλλον το προσωπικό μας, το μέλλον των παιδιών μας, το μέλλον της οικογένειάς μας, το μέλλον της Εκκλησίας, το μέλλον του κράτους μας, το μέλλον της ανθρωπότητος. Γιατί το σήμερα και το αύριο περνάει γρήγορα. Εκείνο όμως που προσδιορίζει τη ζωή των ανθρώπων, των χριστιανών, είναι αυτό που βλέπει ο Θεός για το μέλλον, όχι το μακρύ, αλλά το πλησίον, αλλά και το μακρινό. Να προσαρμόσουμε δηλαδή την όρασή μας, να προσαρμόσουμε την καρδιά μας, να προσαρμόσουμε τη λογική μας σε αυτό που λέει ο Θεός για το μέλλον, για να προετοιμαστούμε και να αποφύγουμε δεινά δύσκολες καταστάσεις που ο Θεός προβλέπει, προφητεύει και λέγει. Εάν οι Έλληνες είχαν σκεφτεί που θα έπρεπε, αλλά και αν οι χριστιανοί είχαμε σκεφτεί που θα έπρεπε, γιατί από τον Άβων αυτό κατ' επανάληψη ελέγεται πριν 10 χρόνια ότι αυτό που έρχεται δεν είναι αυτό που ζούμε. Φαντάζεστε, αδερφοί αγαπητοί, πόσο διαφορετικό θα ήταν το σήμερα εάν το προβλέπαμε πριν 10 χρόνια. Αλλά οι Έλληνες και πολλοί από εμάς δεν δίναμε σημασία σε αυτά που έλεγε ο Θεός. Με αποτέλεσμα δάνεια, κάρτες, δεσμεύσεις και ταλαιπωρία. Και βέβαια η οικονομική ταλαιπωρία είναι μικρή. Εκεί που είναι το πρόβλημα το μεγάλο είναι η πνευματική ταλαιπωρία. Όταν δεν δίνουμε σημασία σε αυτά που λέει ο Θεός για το μέλλον και σε αυτά που κάνει ο Θεός για το μέλλον. Πολύ γρήγορα λοιπόν ο Θεός επισκέφθηκε ένα νεαρό παιδί και του είπε, άκουσε, εγώ πριν εξέλθεις, πριν σε μορφώσω εν τη κοιλία σε γνώρισα, πριν εξέλθεις εκ της μήτρας μητρός σου σε ξεχώρισα και προφήτην στα έθνη σε κατέστησα.
Και γιατί τον διάλεξε μικρό παιδί? Για να έχει χρόνια μπροστά του. Γιατί θα προφητεύει για 45 χρόνια ο Ιερεμίας. Τα πρώτα 18 χρόνια θα είναι καλά για το λαό Ισραήλ στη βασιλεία του Ιωσία. Από εκεί και πέρα τα πράγματα θα χαλάνε. Σε κάλεσα λοιπόν με μικρό παιδί γιατί έχω μακρύ μέλλον για σένα. Και ο Ιερεμίας είπε, μα είναι μικρό παιδί, εμένα Κύριε βρήκες, δεν ξέρω να μιλήσω. Και ο Κύριος του λέει, ξέρεις γιατί σε βρήκα, ξέρεις γιατί σε διάλεξα. Όχι γιατί έχεις τίποτα ιδιαίτερα μεγάλα ανθρώπινα χαρακτηριστικά, ιδιότητες ή δυνάμεις, αλλά γιατί έχεις αυτό που θέλω να έχει ο κάθε ένας δούλος μου, τον οποίον εγώ εκλέγω, αγιάζω και καθιστώ σε αποστολή. Θέλω να πηγαίνεις σε όλους όσους εγώ σε στέλνω, όχι όπου θέλεις εσύ, όπου εγώ σε στέλνω. Και όταν πηγαίνεις θα λες ακριβώς αυτά που εγώ σου προστάζω να λες, τίποτα άλλο. Θέλω να είσαι έτοιμος πάντοτε να ακούς, να πηγαίνεις και να λες. Αυτό θέλει ο Θεός από τον καθέναν άνθρωπο του Θεού. Και ιδιαιτέρως στις έσχατες ημέρες, γιατί λέει η Γραφή, και έτιεν τες ημέρες εκείνες επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου θέλω εκχέει από του πνεύματός μου και θέλω σου προφητεύσει. Δηλαδή τότε ήταν ένας ο Ιερεμίας ο προφήτης, σήμερα είμαστε όλοι δούλοι και δούλες εάν το θέλουμε. Μόνο ένα να προσέχεις: όταν ακούς αυτά που σου λέω, πηγαίνεις εκεί που σε στέλνω και λες αυτά που σου είπα. Μη φοβάσαι τίποτα. Εάν ζεις έτσι, μη φοβάσαι τίποτα. Από όλα τα κακά όσα θα έρθουνε, μη φοβάσαι τίποτα. Εγώ θα είμαι μαζί σου, γιατί σε χρειάζομαι. Εγώ θα είμαι μαζί σου γιατί σε ελευθερώνω, γιατί θέλω να είσαι ελεύθερος. Να πηγαίνεις πραγματικά εκεί που σε στέλνω, να λες αυτά που σου λέω και να είσαι πάντοτε έτοιμος να ακούς όταν σε φωνάζω. Και ο Ιερεμίας είπε αμήν. Πώς θα γίνει αυτό? Τι δυνάμεις θα του δώσει ο Θεός? Πώς θα ενεργήσει τη ζωή του? Πολύ απλά. Άγγιξε το στόμα του και του είπε, έθεσα τους λόγους μου εν το στόμα σου. Αυτό ήταν όλο. Αλλά χωρίς αυτό δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Ιερεμίας. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Θεός. Χωρίς να θέσει ο Θεός τους λόγους του στο στόμα του Ιερεμία, δεν μπορεί να γίνει το έργο του Θεού. Με το λόγο του Θεού που έθεσε ο Θεός το λόγο του, στο στόμα του Ιερεμία, τον κατέστησε εν δυνάμει να εκριζώνει, να κατασκάπτει, να καταστρέφει, να καταδαφίζει, αλλά και να οικοδομεί και να καταφυτεύει. Και από εδώ και πέρα τώρα αρχίζει ο Θεός να του φανερώνει το έργο του, το σχέδιό του, το μέλλον. Του λέει, τι βλέπεις? Του δείχνει μια όραση και ο Ιερεμίας λέει, βλέπω μια βακτηρία να αμυγδαλίνει. Η αμυγδαλιά είναι αυτή που ανθίζει πολύ 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 πιο γρήγορα από όλα τα άλλα δέντρα. Και ο Κύριος του λέει, αλήθεια είναι αυτό, καλώς είδες, γιατί εγώ με την όραση αυτή σου αποκαλύπτω ότι θα ταχύνω να εκπληρώσω το λόγο τον οποίο σου υποσχέθηκα. Θα ταχύνω να εκπληρώσω το θέλημά μου, το έργο μου. Και βλέπει τώρα και δεύτερη όραση, Τον ρωτάει, τι βλέπεις? Βλέπω έναν Λέβητα που έχει φωτιά από κάτω και αναβράζει και το πρόσωπο αυτού είναι προς βοράν στραμμένο. Και είπε ο Κύριος, η Ιερεμία από το βορρά θα εκχυθεί το κακόν επί πάντα στους κατοίκους της γης. Αυτό βλέπει ο Κύριος.
ότι θα εκχυθεί κακόν, το οποίο μάλιστα έρχεται από το βοριά. Γιατί εγώ θα καλέσω όλους τους βασιλείς των βασιλείων του βορρά και θα έρθουν στην Ιερουσαλήμ όλοι. Θα καταστρέψουν, θα γκρεμίσουν, γιατί η οργή μου θα εκχυθεί σε αυτούς που τώρα, που τότε, ήταν σε αναζωπήρωση και σε ευλογία μεγάλη, σε καθαρότητα, σε αγιασμό και σε κάθαρση. Εγώ σε αυτούς θα φέρω οργή, κακό. Γιατί αυτοί θα με εγκαταλείψουν. Αυτοί θα θυμιάζουν και θα προσκυνούν και θα λατρεύουν άλλους θεούς. Και τελικά θα προσκυνούν τα έργα των χειρών αυτών, αν και γνωρίζουν. Και εκεί είναι το κρίσιμο σημείο, αγαπημένα μου αδέλφια, του Λόγου του Θεού. Γνωρίζουν. Θέλω να σας θυμίσω ότι εκείνη την περίοδο υπήρχαν τρεις μεγάλες δυνάμεις στον τότε γνωστό κόσμο. Η Ασσυρία καταρχάς, που εχμαλώτησε και εξόρισε τις 10 φυλές του Ισραήλ, η Αίγυπτος στη συνέχεια, μια πανίσχυρη δύναμη, και στον ορίζοντα φαινόταν μια καινούρια μικρή δύναμη, αλλά εξελίχθηκε σε πολύ μεγάλη δύναμη, η Βαβυλώνιοι, οι Χαλδαίοι. Από μια μεριά λοιπόν ο λαός Ισραήλ έχει ανάμεσά του το Λόγο του Θεού και από την άλλη μεριά συμβαίνουν αυτά τα οποία συμβαίνουν και τα οποία ο Θεός τα φέρνει. Η ιστορία είναι προγραμματισμένη από το Θεό. Μάλιστα στον Αβακούμ είχε εξηγήσει ο Θεός όταν του έλεγε ο Αβακούμ σώσε τον Ισραήλ, του λέει θα κάνω πράγματα τα οποία παντός ακούοντας τα αυτιά θα βουίσξουν. Και χάρηκε ο Αβακούμ, λέει θα φέρω τους Βαβυλωνίους, τους Χαλδαίους και θα καταστρέψουν την Ιερουσαλήμ και τον Ισραήλ. Ποπό. Και στη συνέχεια θα υπερηφανευτούν και θα νομίσουν αυτοί ότι αυτοί τα έκαναν. Και τότε θα φέρω τους Μίδους και τους Πέρσες και θα καταστρέψουν και αυτοί. Και θα νομίσουν ότι αυτοί τα έκαναν και μετά θα φέρω τους Έλληνες. Θα τους γκρεμίσουν τους Μίδους και τους Πέρσες, θα υπερηφανευτούν και αυτοί και θα πέσουνε. Και ο Αβακούμ είναι έκπληκτος, καλά, από ταλαιπωρία σε ταλαιπωρία, από καταστροφή σε καταστροφή, πράγμα το οποίο και σήμερα συμβαίνει. Αυτή είναι η ιστορία της ανθρωπότητας. Θυμηθείτε το απ' αρχής. Βασιλείς ανεβαίνανε, καταστρέφανε, βασιλείς πέφτανε, να μην πούμε ονόματα τώρα, μέχρι και το τέλος που έπεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα και ξεσηκώθηκαν οι άλλοι, πάλι φασαρίες, πάλι. Αυτή είναι η ιστορία της ανθρωπότητας, που είναι υπό τον έλεγχο του Θεού. Αυτή είναι η ιστορία της γειτονιάς μας, της συγγενειάς μας, της περιοχής μας, αλλά είναι υπό τον έλεγχο του Θεού. Και ο Αβακούμ είπε, δεν καταλαβαίνω, τι Θεός είσαι εσύ, καταστροφής, πολέμων, γκρεμίσματος? Και στον Ιερεμία τι λες, ότι θα καταστρέφει, θα κατασκάπτει, θα κατεδαφίζει, θα εκριζώνει? Και ο Αβακούμ πήρε μια ωραία απόφαση, θα καθίσω στη σκοπιά μου να μου απαντήσεις, να μου εξηγήσεις. Δεν είσαι εσύ αυτός ο Θεός που ξέρω. Εσύ είσαι ο Θεός αγάπη. Εσύ είσαι ο ευλογών. Δεν καταλαβαίνω. Και κάθισε ο Αβακούμ και είδε. Και έρχεται ο Κύριος και του λέει, να σου πω κάτι που ισχύει και θα ισχύει πάντοτε. Και στο μικρό κόσμο το δικό μας, στην οικογένειά μας, στο περιβάλλον μας. Και σε μεγαλύτερο περιβάλλον και σε όλη την ανθρωπότητα. Αυτός είναι ο κόσμος, γιατί άρχοντάς του και βασιλιάς του είναι ο διάβολος, ο οποίος μισεί, είναι ανθρωποκτόνος, μισεί τους ανθρώπους. Θέλει την καταστροφή. Αλλά το δικό μου το θέλημα αλλού εστιάζεται. Ο δίκαιος θα ζήσει μέσα σε αυτές τις καταστάσεις, τις άγριες, τις δύσκολες, μόνο εκ της πίστεως αυτού.
ο δίκαιος θα ζει εκ της πίστεως αυτού. Δίκαιος, πιστός. Αυτά είναι τα δύο χαρακτηριστικά των ανθρώπων που επιβιώνουν και τους οποίους χρησιμοποιεί ο Θεός. Δίκαιος, και στη σημερινή εποχή δικαιωμένος με το αίμα του Χριστού, πιστός στο Λόγο του Θεού τον Άγιο. Πιστός στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Ο λαός Ισραήλ ήταν ένας λαός που τον επισκέφθηκε ο Θεός. Αλλά παρόλο που γνώρισε το Θεό και το θέλημα του Θεού, τον εγκατέλειψε. Προσκύνησε άλλους θεούς και λάτρεψε τα έργα των χειρών αυτών. Με αποτέλεσμα η οργή του Θεού να αποκαλυφθεί σε αυτόν και τα εργαλεία της οργής του Θεού, η ράβδος της οργής του Θεού είναι τα έθνη. Είναι ο κόσμος. Παραδίδει δηλαδή ο Θεός το λαό του ισχύρα σαν νόμων. Πράγμα το οποίο έκανε και στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Αλλά όχι εξαιτίας των αμαρτιών του, εξαιτίας των δικών μας αμαρτιών. Παραδίδει τους ανθρώπους του ισχύρα σαν νόμων εξαιτίας της αμαρτίας τους. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι το μήνυμα το σημερινό, το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ο μόνος ο οποίος γλίτωσε ήταν ο Ιερεμίας. Γιατί μετά βασίλευσε ο Ιωακήμ 11 χρόνια, μετά βασίλευσε ο Σεδεκίας 11 χρόνια. Από αμαρτία σε αμαρτία, από παράβαση σε παράβαση, από ιδωλολατρία σε ιδωλολατρία. Και ο Ιερεμίας φώναζε, από τη μια μεριά ο Ιερεμίας φώναζε το δώρο του Θεού στο λαό Ισραήλ. Μην τυχόν ακούσουν και μετανοήσουν και επιστρέψουν για να σωθούν. Γιατί η σωτηρία προέρχεται εκ της μετάνοιας. Η μετάνοια προέρχεται εκ της ταπείνωσης και της υπακοής στο Λόγο του Θεού. Και η ταπείνωση και η υπακοή στο Λόγο του Θεού προέρχεται από το φόβο του Κυρίου. Όταν ο άνθρωπος χάσει το φόβο του Θεού, δεν έχει καμία πιθανότητα να σωθεί. Και πώς εκδηλώνεται αυτό το χάσιμο του φόβου του Θεού? Με το ποιον λατρεύεις, ποιον δοξάζεις, ποιον προσκυνάς, ποιον ακολουθείς, ποιον προσεκίζεις. Και αυτό είναι προσωπικό το μήνυμα. Όχι για τον Ιερεμία, όχι για τον λαό Ισραήλ, για τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Σήμερα είμαστε καλά. Το αύριο εξαρτάται μεν από το Θεό, αλλά ο δίκαιος αύριο θα ζει εκ της πίστεως αυτού. Το ξαναλέω. Το αύριο εξαρτάται από τη δικαιοσύνη σου και από την εμπιστοσύνη σου και πίστη σου και υπακοή σου στο Λόγο του Θεού. Γι' αυτό είναι θέμα απόφασης. Να μην ξεχνάμε ότι είμαστε στις έσχατες ημέρες. Ότι ο δίνεσαι εγκυμονούσεις όχι μόνο εκπληρώνονται, αλλά αυξάνονται. Ο δίκαιος θα ζήσει εκ της πίστεως αυτού. Γι' αυτό του λέει του Ιερεμία, και σήμερα όπως τα άκουγα εγώ στη θέση του Ιερεμία, να βάλουμε καθένα στον εαυτό μας. Ο Ιερεμίας ήταν προφήτης του Θεού εκείνη την εποχή, και εσύ έχεις το Πνεύμα το Άγιο για να προφητεύεις. Γι' αυτό συμπερίζωσον την οσφήν σου. Είναι πολύ καλός ο βασιλιάς ο Ιεωσίας. Περίζωσον την οσφήν σου. Σήκω και πες προς αυτούς όλα όσα εγώ σου λέω εγώ σήμερα και σε προστάζω. Σήμερα όταν ο καιρός είναι καλός. Εσύ μίλα ότι καιροί κακοί έρχονται. Ότι ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Ότι δεν θα μείνει λίθος επί λίθο.
ότι όλα θα γκρεμίσουνε. Κήρυξε, προφήτευσε. Μη φοβάσαι το τι θα σου λένε. Δεν θα σ' αφήσω εγώ να έρθει σε αμηχανία. Γιατί σήμερα που παίρνεις αυτή την απόφαση και καταλαβαίνεις τι σου λέω, εγώ σου δίνω δύναμη και σε καθιστώ πόλην οχυράν, ως πόλην οχυράν, ως στήλην σιδηράν, ως τύχη χάλκινα, εναντίον όλης της γης, εναντίον των βασιλέων του Ιούδα, εναντίον των αρχόντων του Ιούδα, εναντίον των ιερέων αυτού, εναντίον του λαού της γης, και θα σε πολεμήσουνε, αλλά δεν θα υπερισχύσουνε, γιατί εγώ θα είμαι μαζί σου να σε ελευθερώνω. Αμήν.